Καλημερούδια! Βλέπετε και ένα κεφαλάκι σήμερα πίσω. Είμαστε με τον Αλέξανδρο έτοιμοι, πανέτοιμοι. Διάλεξε για ακόμα μία φορά τα ρούχα μόνος του, γιατί πλέον δεν του αρέσει ότι διαλέγω. Εγώ πηγαίνει και διαλέγει μόνος του τα ρούχα του, τον μπουφάν του. Του πάω να βάλουμε το μαύρο τον μπουφάν και ενός ήθελε το κόκκινο. Okay. Και πηγαίνουμε προς ένα event στην ουσία. Βασικά με έχουν καλέσει σε κάτι, δεν είναι ακριβώς event που γίνεται για influencers κλπ. Είναι ένα event το οποίο γίνεται για όλο τον κόσμο από ό,τι έχω καταλάβει. Θα σας εξηγήσω αργότερα λίγο έτσι να μάθω περισσότερα από κοντά. Θα πάμε, θα περάσουμε απ' έξω, θα δούμε τι κόσμο έχει. Αν έχει κόσμο θα φύγουμε. Αν δεν έχει κόσμο θα βάλουμε τις μασκούλες μας ωραία και καλά και θα πάμε παρεούλα με τον Αλέξανδρο στο event. Αλλά δεν ξέρω τι παίζει με κόσμο και τα λοιπά, γιατί είναι και Σαββάτο σήμερα, οπότε θεωρώ ότι ίσως να γίνεται έτσι λίγο ψιλοχαμός, επειδή είναι και Σάββατο και από κόσμο, γιατί είναι κατάστημα που πουλάει παπούτσια, οπότε δεν ξέρω, αγχώνει λίγο, θα δούμε αν με αγχώνει. Δεν έχω αγχωθεί, αν είπα δω κόσμο, απλά οριακό, μάλιστα. Οπότε εννοείται σας παίρνουμε μαζί, πάμε για Παρασκευή τώρα στο κατάστημα αυτό με τα αθλητικά είδη. Να δούμε αν θα βρω και τίποτα σνικεράκια, γιατί ήθελα να πάρω όλο ένα ζευγάρι σνικεράκια. Γιατί αυτά που είχα πάρει μαζί στη Λονδίνο νομίζω ότι θα πάνε άκλα, αυτά νομίζω δεν καθαρίζονται. Έχα βάλει μέσα στο πάρκο εκείνο που είχαμε πάει την δεύτερη μέρα και έχουν γίνει χάλια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. And I wanna say goodnight, sweet. Ο Αλέξανδρος κάνει ντροπές εδώ. Έχουμε έρθει στην Αγία Παρασκευή στο Sport Vision, όπου σήμερα κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Εμείς ήρθαμε λίγο πριν το πάρτι, γιατί σας έχω εξηγήσει τους λόγους. Αλλά θα σας δείξω, γίνεται χαμός, βρίσκεις τα πάντα. Είναι από τα μεγαλύτερα καταστήματα που μπορείτε να βρείτε αθλητικά είδη. Είμαστε μπλεγμένοι στην οδό Αγίας Παρασκευής που θέλουμε να στρίψουμε αριστερά για Παλαιολόγου και μετά να μπούμε Κηφισίας, να γυρίσουμε σπιτάκι μας. Αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ κόσμο που κυκλοφορεί στους δρόμους, γίνεται ο χαμός. Και άκουσα που λέγανε και στο μαγαζί με τα αθλητικά ότι αύριο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Χαμπάρι δεν είχα πάρει, δεν το ήξερα ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά αύριο. Τώρα θα πάμε σπίτι, θα σας δείξω και τα παπούτσια που πήρα. Πήρα New Balance, βρήκα στο ανδρικό τμήμα. Παιδιά, εγώ τα πόδια μου είναι πάρα πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα. Στις γόβες μπορεί να φορέσω μέχρι και 40. Στα πιο normal παπούτσια φοράω 41 και στα αθλητικά φτάνω και 42, μπορεί και 43 καμιά φορά. Και αυτό που πήρα τώρα έτσι είναι λίγο γκώδες, γιατί το πήρα από το ανδρικό το τμήμα, γιατί παίρνω συνέχεια, ας πούμε, κάτι σταράκια, όλοι σταράκια που είχα πάρει, που το σχέδιο είναι unisex, το είχα πάρει από τα ανδρικά γιατί βγαίνουν μέχρι ένα νούμερο. Τι θες Αλέξανδρε?
Θα σας τα δείξω, πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Τα πήρα έτσι και σε ένα ωραίο χρώμα, το οποίο νομίζω πως φοριέται όλους τους μήνες του χρόνου. Δεν θα με δεσμεύσει είτε καλοκαίρι. Νομίζω είναι ένα τέλειο μπεζάκι που φοριέται όλους τους μήνες. Αυτά, θα φτάσουμε σπίτι σε κανένα δύο ώρο ίσως, δεν ξέρω, θα δω. Επιστρέψαμε στη βάση μας, 2:08. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση πιο κάτω. Λοιπόν, εντωμεταξύ αυτό το πουκαμισάκι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Το κοιτάω και στην οθόνη του, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι τη σατέν και μου αρέσει και αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κομψό και ταιριάζει πολύ με αυτό το παντελόνι που είχα πάρει από Ζάρα, που είναι στο χρώμα έτσι σαν πιο μήλο. Και το έβαλα με αυτό που είναι στο χρώμα, αχ, να το πω, τη σαμπάνια, θα το πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δείξω τα ανδρικά μου σνικεράκια. Όλα μου τα σνικεράκια ανδρικά είναι βασικά. Απλά αυτά δεν ξέρω, μου φανήκανε λίγο μεγαλύτερα από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά βασικά είδα ότι τα New Balance γενικότερα είναι αρκετά ογκώδη σαν παπούτσι. Και πήρα αυτό εδώ, το New Balance. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι και τι ωραία τα χρώματα και θα ταιριάζει και με τα πάντα. Και νομίζω πως φοριέται όλους. Εδώ μεταξύ εκεί φαίνεται πάρα πολύ μικρό στην οθόνη. Είναι τεράστιο το παπούτσι. Πραγματικά είναι τεράστιο. Λέω τι να κάνω, αυτό το πόδι έχω. Ευτυχώς μπορώ να βρίσκω και παπούτσια. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι μπορεί να φορεθεί και τώρα χειμώνα και αργότερα και άνοιξη και φθινόπωρο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φοριέται συνέχεια. Οπότε επέλεξα να πάρω αυτό εδώ. Αυτό λέγεται κλειδί. Ναι, μαθαίνουμε τα εργαλεία τώρα. Αυτό λέγεται τρυπάνι. Τρυπάνι. Έχει πάρει και τα εργαλεία, μια τσάντα με εργαλεία έτσι διάφορα. Και παίζει τώρα και ασχολείται και με ρωτάει. Αυτό είναι, δεν ξέρω ούτε εγώ πώς λέγεται αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι βίδα, αυτό το ξέρω σίγουρα. Τώρα αυτό εκεί μπροστά, θα σε γελάσω. Όταν τρώνε τα δικά σας παιδάκια, συμβαίνουν αυτά εδώ και στα δικά σας τα σπίτια ή μόνο στο δικό μας? Εντάξει. Και ξέρετε πως το καθαρίζω αυτό το χαλί, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές και δεν σας το έχω πει ποτέ. Θα σας δείξω βασικά σε λίγο, καθίστε να σκουπίσω λίγο, να πάρω τα πολλά. Γιατί τώρα αυτό έχει σάλτσα και σίγουρα θα έχει κόκκινα. Νάτα, εδώ πέρα κοιτάξτε. Νάτο, όπα, πού σας δείχνω. Νάτο, κοιτάξτε, εδώ δεν φεύγει. Ω Θεέ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Νομίζω πρέπει να βρω ένα σεντόνι, το οποίο δεν το θέλω, και να το στρώνω κάτω όταν έρχεται η μέρα και η ώρα του φαγητού του Αλέξανδρου. Αλλά έχω βρει τρόπο και το καθαρίζω ευτυχώς. Θα σας δείξω τώρα. Καθίστε να μαζέψω λίγο εδώ και σας δείχνω. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Αυτή εδώ είναι η λύση. Μαζί με μωρομάντιλα. Και τι κάνω, παιδιά? Πάω στο λεκέ. Βάζω λίγο. Τώρα εγώ πάω και λίγο πιο δίπλα. Να βάλω σε κάτι άλλους λεκέδες που έχει. Τα αφήνω για πάρα πολύ λίγο να κάτσει. Και μετά παίρνω ένα μωρομάντιλο. Τον είδατε το λεκέ πως ήταν, έτσι? Κάθεστε λίγο να ανακατέψω εδώ για το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα σημεία. Και με το μωρομαντιλάκι. Μόνο με μωρομαντιλάκι όμως μου φεύγουνε. Δείτε. Εξαφανίστηκε. Δεν έμεινε τίποτα. Πάμε τώρα και εδώ. Κοιτάξτε. Τσούκου τσούκου τσούκου, μόνο αυτή είναι η λύση, παιδιά, στα ανοιχτόχρωμα χαλιά, όταν έχει λεκέδες, εδώ. Αυτή η κρέμα, η σιφ, ζιφ, δεν ξέρω, πείτε την όπως θέλετε. Κάνει θαύματα, κοιτάξτε εδώ πέρα, το βλέπετε. Έτοιμο, δεν μένει τίποτα.
Εντάξει, δεν μένει τίποτα. Και καθίστε κάποτε που έχει κάνει κάτι χειρότερο. Πού είναι, να το, εδώ κοιτάξτε τι έχει κάνει. Εδώ, κοιτάξτε τι έχει κάνει. Λοιπόν, κάνεις λίγο έτσι για να πάει καλά παντού. Και μετά θέλει ελάχιστο τρίψιμο. Βλέπετε, σίγουρα και εγώ δεν δυσκολεύομαι να πολύ τρίψω. Και τσούκου 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 εξαφανίζονται. Έχει κάνει και τα πλακάκια χάλια. Α, έχει κάνει και εδώ, αυτό εδώ πέρα δεν το είδα. Και τα πλακάκια τα έχει κάνει όλα χάλια σήμερα, γιατί σηκωνόταν κάθε τρεις και λίγο. Μία ήθελε να πάει τουαλέτα, μία ήθελε νερό. Και έγινε εδώ πέρα χαμός. Εν τω μεταξύ πήραμε καινούργια σκούπα. Πήραμε μία Dyson, τη βρήκαμε στο Black Friday σε σχετικά καλή τιμή. Και επειδή η άλλη που είχαμε πάρει, που σας είχα δείξει πέρσι, τον Νοέμβρη νομίζω την είχαμε πάρει, είχε αρχίσει να κλατάρει, λέω ας την πάρω και μου έχουν πει όλα τα καλύτερα για τις Dyson τις σκούπες, οπότε λέω αντέ να την δοκιμάσω. Για την ώρα είμαι ευχαριστημένη, αλλά την έχουμε ούτε μήνα, την έχουμε από Black Friday δηλαδή. Θα καθίσω λίγο, θα τη δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου. Γιατί είδα ότι το παρατηρήσατε πολλές ότι αλλάξαμε σκούπα και θέλετε την άποψή μου. Μόλις είμαι ok θα σας τα πω. Μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Είναι από τη σελίδα που έχω κάνει, τέλος πάντων, μια εγγραφή επιπληρωμή. Κάνεις την εγγραφή σου, όπα. Και έχεις τραγούδια που μπορώ να χρησιμοποιώ εδώ στο YouTube, γιατί άμα χρησιμοποιείς ένα τραγούδι στο οποίο δεν έχεις τα δικαιώματα, μπορεί να έχεις θέμα και να σου κατεβάσουν ένα βίντεο. Τι, θα φτερνιστείς? Ναι. Φτερνίσου. Έλα, έλα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία βρήκα μέσα στη χριστουγεννιάτικη λίστα και μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάζω μέσα στο σπίτι να το ακούμε εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο που μας έχει τη διάθεση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα, επειδή βλέπω ότι φέτος σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ημερολόγια. Έχω ξεχωρίσει δύο και έχω βάλει κάτι από το δέντρο, τα οποία θα ξεκινήσουμε από αύριο να ανοίγουμε. Και επειδή βλέπω ότι ψάχνεστε ακόμα και τώρα που ο μήνας έχει φτάσει 10 για ημερολόγια. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα ιδανικό νομίζω ημερολόγιο, γιατί έχει 12 ημέρες. Όχι, κύριε Αλέξανδρε μου. Είναι 12 ημέρες και εντωμεταξύ το έχουν φτιάξει για μένα. Γιατί το έχουν βάλει με τη σειρά, δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τα έχουν βάλει για μένα. Με τη σειρά να μην ψάχνουμε. Οπότε λέω να σας το ανοίξω εδώ το ημερολογιάκι να το δείτε και αν σας αρέσει το περιεχόμενο να πάτε να το πάρετε. Να το ανοίγετε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα. Και επίσης μου έχει έρθει. Αλέξανδρε μου, συγγνώμη. Βγάλε το αυτό να το δείξω και θα το ξαναδώσω να παίξεις. Επίσης μέσα στα πάρα πολλά δέματα που ήρθαν τις ημέρες που λείπαμε. Τα ανοίγα σιγά σιγά μέχρι που βρήκα αυτό και έχω πάθει σοκ που ήρθε το καινούριο Steamboat, το Steamboat νούμερο 4, αγαπημένο μου κλωτσάς, το οποίο έχει και τις πλάκες απ' έξω. Θα είναι τέλειο για μένα που κάνω συνέχεια τα μαλλιά μου μπούκλες. Συγγνώμη αν σας πιάνει αυτή, ο Αλέξανδρος φταίει, κλωτσάει το τρίποδο της κάμερας. Λοιπόν, οπότε πείτε μου αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να το δούμε πώς κάνει το ίσιο με και πώς κάνει μπούκλες, να το δούμε σε ένα από τα... Έλα, πάρ' το. Να το δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε ανοίγοντας το κουτάκι της Benefit. Το νούμερο 1 έχει μέσα το Precisely. Στο νούμερο 4, εγώ είμαι στο 3. Θα μπορούσε η αλήθεια είναι και το 4, οκ. Okay. Βασικά είναι από αυτά που θα κρατήσω για να σας κάνω... Σας ετοιμάζω κάτι super duper στο Instagram. Αν θέλετε να με ακούσετε, μπείτε και ακολουθήστε με. Γιατί σε λίγες ημέρες θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα καταφέρω να φτιάξω το βιντεάκι, γιατί σας έχω τέλειο διαγωνισμό. Στο νούμερο 2 έχει το eyeliner της Benefit, το οποίο είναι από τα καλύτερα να ξέρετε. Πάμε στο νούμερο 3. Πρόσεχε Αλέξανδρα μου, πρόσεχε αγάπη μου. Πρόσεχε, πάει το Steam, δεν βλέπω να προλαβαίνει. Λοιπόν, έχει την Bad Girl Gang, τη μασκάρα σε travel size, συσκευασία, συγγνώμη για το κούρνημα της κάμερας. Όπου το νούμερο 5 έχει μέσα... Α, they are real. Πείτε μου ότι είναι καφέ. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι είναι καφέ. Όχι, είναι μαύρη. Εντάξει. Μαύρη είναι σίγουρα, ναι. Θέλω να πάρω μια καφέ μασκάρα. Και όλο λέω να πάω και δεν πάω. Πάει το Steamboat μέσα, να ξέρετε, έφυγε. Έτσι έφυγε μια μέρα και το κουτάκι από τα ακουστικά μου που φορτίζουνε. Και δεν το έχω βρει, από τη μέρα που γυρίσαμε. Λοιπόν, The Professional.
travel size, συσκευασία και αυτό. Πάμε στο νούμερο 6. Το νούμερο 6 έχει μέσα το Gimme Brow στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 χρησιμοποιώ εγώ, να το Gimme Brow. Τώρα που έχω τα μαλλιά μου με αυτή την διαδικασία, με αυτή την τεχνική που πάνω είναι πιο σκούρα και κατεβαίνουν, χρησιμοποιώ το 3, διαφορετικά που χρησιμοποιώ το 2. Όταν ήμουν εντελώς εντός ξανθιά. Πρόσεχε, είσαι εντάξει? Και αυτό το μπαμ τι ήτανε? Το ποδήλατο? Δεν πιστεύω να πέρασε αυτό το ποδήλατο πάνω από το στίνκοντ μου. Το νούμερο 7 έχει μέσα το highlighter, είναι το Dandelion. Λογικά το highlighter είναι, δεν πρέπει να είναι το ρούζ. Εγώ με το ρούζ το Dandelion, δεν σας δείχνω το μεταξύ τόση ώρα. Έχω έρωτα, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα καλύτερότερα. Α, όχι, είναι το ρουζάκι, παιδιά. Εντάξει, τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι από τα πιο ωραία ρουζάκια. Ελπίζω να είδα καλά τώρα στο σκοτάδι ότι είναι το ρούζ, αλλά έτσι νομίζω. Πάμε στο νούμερο 8, όπου έχει... Καλέ, πόσο καλά τα έχουν κλείσει. Έχει μέσα άλλη μία μασκαρίτσα. Τέλειο, παιδιά, εδώ πέρα έχεις σίγουρα παραπάνω από μία ολόκληρη. Λοιπόν, στο 9 έχει... Α, ωραία, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Αυτό που βάζεις αφού βαπιστείς τα φρύδια σου για να σταφίσει να είναι σταθερό. Δεν πες πάνω μου. Αυτό πήρε φόρα και ερχότανε. Λοιπόν, στο 10 ήμουν σίγουρη. Έχει χούλα, αγαπημένο bronzer. Αγαπημένο bronzer. Στο νούμερο 11 για να δούμε τι έχει. Α, έχει το The Professional, το κανονικό. Πάρα πολύ ωραία είναι. Αυτό, αυτό. Αυτό είναι το The Professional. Ναι. Αυτό είναι ένα bronzer. Και άλλη μία μασκάρα. Παιδιά, έχει 4 travel size μασκαρίτσες, όπου στην ουσία είναι σαν να έχεις 2 κανονικές. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις το κουτάκι που τόσο καιρό το ήθελες απεγνωσμένα, είναι δικό σου. Ναι. Με γεια. Επίσης, έχω σκεφτεί και κάτι άλλο να κάνω στο φετινό vlog μας, επειδή έχω παρατηρήσει ότι τα 3 τελευταία επεισόδια, το νούμερο 24, το 25 και το 26, δεν έχουν τόσο μεγάλη επίχυση, γιατί είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είμαστε όλοι σε κλίμα Χριστουγέννων, είμαστε με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε και είμαστε σε πραγματικό mood Χριστουγέννων και είναι φυσιολογικό. Σκέφτηκα για να είμαι και εγώ πιο άνετη φέτος και να μην κάθομαι μέχρι αργά να σας κάνω μοντάζ, για να είμαι πιο ξεκούραστη την ημέρα των Χριστουγέννων. Σκέφτηκα τα επεισόδια 24, 25 και 26 να σας τα ανεβάσω 27, 28 και 29. Πείτε μου αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι ok να το κάνουμε έτσι. Νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς να κάνετε ένα διάλειμμα από το καθημερινό μπίρι-μπίρι της Μαρινέλης και να με ξαναδείτε την τελευταία εβδομάδα του χρόνου. Οπότε αυτά.